Αγαπητέ φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο NLP Talks από το Athens NLP Studies. Είμαι η Ελεάνα, πιστοποιημένη εκπαιδεύτηρα νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τη μεθόδου Timeline Therapy και τη ύπνοση και συνδημιουργό του Athens NLP Studies. Τα επεισόδια NLP Talks είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αλλαγή και την τέχνη της θετικής αλλαγής. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο τελικός τίτλος, αλλά ας ξεκινήσουμε. Μάλλον για να ταιριάσκει με το επεισόδιο, θα αλλάξει ο τίτλος, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός, θα δούμε. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον ή τον εαυτό μας που δυσκολεύεται να αλλάξει και πόσο μάλλον προς το θετικό στη ζωή του. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το φύλλο, τη θρησκεία, το χρώμα, την κοινωνική η οικονομική κατάσταση, τη μόρφωση και ούτω καθεξής. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο ότι η αλλαγή δεν είναι εύκολη για τους περισσότερους και για κάποιους άλλους η αλλαγή δεν είναι ποτέ θετική. Έχω δουλέψει με ανθρώπους, με τίκ, με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος και παθαίνουν κρίσεις πανικού, και λόγω αυτών δεν βγαίνουν από το σπίτι τους ή δεν πάνε σε συγκεκριμένα μέρη. Ανθρώπους που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, να χάσουν βάρος ώστε να βελτιώσουν την υγεία τους και να περνούν όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με managers ή επιχειρηματίες που δεν μπορούν να μιλήσουν μπροστά στο κοινό ή στην ομάδα τους και αυτό τους εμποδίζει στο να εξελιχθούν επαγγελματικά. Και όλα αυτά τα πράγματα Επηρεάζουν τόσου πολλού από εμάς. Πώ μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα έδαφο που θα μας επιτρέπει να αλλάζουμε πιο εύκολα και προ όφελό μα, Σίγουρα, κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται με ευκολία τι αλλαγέ και πιστεύουν ότι οι αλλαγέ είναι εύκολε. Και όταν σκέφτομαι αυτού του ανθρώπου, μου έρχεται στο νου ένα βίντεο, θα το βάλω και στην περιγραφή του επεισοδίου είναι ένα αστείο βίντεο που είναι με μια κυρία που πάσχει από τρομερή κλειστοφοβία και φοβάται μην τη θάψουν ζωντανή μέσα σε ένα κουτί. Και επισκέπτεται λοιπόν τον ψυχίατρο, ο οποίος την ακούει με μεγάλη προσοχή για το πώς αυτή η φοβία δυσκολεύει τη ζωή της. Και αφού την ακούσει, της λέει «Θα σου δώσω δύο λέξεις και θέλω να τις ακούσεις πολύ προσεκτικά και να τις εντάξεις στη ζωή σου και απλά παρατήρησε πώς αυτή θα αρχίσει να καλυτερεύει. Εκείνη γεμάτη προσμονή τον ρωτάει «Να τις γράψω αυτές τις δύο λέξεις» και εκείνος της απαντάει «Δεν είναι απαραίτητο, πρόκειται για δύο μόνο λέξεις. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι τις θυμούνται». «Είσαι έτοιμη» «Είμαι», το απαντάει εκείνη. «Λοιπόν, οι δύο αυτές λέξεις είναι «Σταμάτατο». Απλά «Σταμάτατο». Είναι ένα πολύ αστείο βίντεο και αυτό είναι κάτι που σε όλου μα έχει συμβεί: Να μιλάμε με κάποιον για το πρόβλημά του και να αναρωτιόμαστε, Μα γιατί δεν σταματάει να το κάνει αυτό, Γιατί δεν σταματάει να σκέφτεται έτσι, Γιατί δεν σταματάει να αντιδράει έτσι. Αλλά πολλέ φορέ ο άλλο δεν μπορεί απλά να σταματήσει. Άλλε φορέ ακούω συχνά συναδέλφου να λένε και το έχω πει κι εγώ. Λοιπόν, όταν θέλουμε να αλλάξουμε, απλά πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μα. Πόσε φορέ το έχουμε ακούσει από άλλου ή το έχουμε πει και εμεί οι ίδιοι σε άλλου. Απλά πίστεψε στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Και όσο είναι δυναμωτική και αν είναι αυτή η φράση, την ίδια στιγμή μου θυμίζει και το αστείο του Bill Hicks που αφορούσε άτομα που πήραν παρεστησιογόνε ουσίε και υπό την επίρρειά του πίστεψαν ότι μπορούσαν να πετάξουν. Στην πραγματικότητα το πίστεψαν τόσο απόλυτα που ανέβηκαν στην κορυφή ενό ψηλού κτηρίου και πέταξαν προ τα κάτω. Εύλογη ήταν η απορία του Μπιλ Χίξ, λοιπόν, αν πραγματικά πίστευαν ότι μπορούσαν να πετάξουν. Δεν θα προσπαθούσαν να απογειωθούν από το έδαφο πρώτα. Έχει δει ποτέ κανεί μικρά πουλιά να σκαρφαλώνουν στο πιο ψηλό δέντρο για να φτάσουν στην κορυφή του και να πετάξουν για πρώτη φορά από εκεί. Οπότε και η πίστη καμιά φορά είναι αβάσιμη. Και πολλέ φορέ πέρα από αυτήν χρειαζόμαστε και αποδείξει πριν καταφύγουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Συνεπώ, αντιλαμβανόμαστε ότι το να λέμε στου άλλου να σταματήσουν να κάνουν κάτι ή να πιστεύουν στον εαυτό του δεν λειτουργεί πάντα. Και μερικέ φορέ εντείνει το πρόβλημα. Τώρα θέλω να φανταστείτε για μία στιγμή ότι βρίσκεστε σε ένα τηλεπαιχνίδι και μπροστά σα έχετε δύο μπάζερ. Το ένα μπάζερ το ελέγχει ο συνειδητό νου σας και το άλλο ο ασυνείδητο νου σας. Και όποιο μπάζερ πατήσετε πρώτα, αυτό και θα έχει προτεραιότητα στην επόμενη ερώτηση και στην επόμενη και στην επόμενη. Και θέλω τώρα να φανταστείτε ότι πάτε σε μια συνέντευξη για δουλειά και πριν μπείτε στην αίθουσα, λέτε στον εαυτό σας με απόλυτη συνειδητή αυτοπεποίθηση. Το έχεις. Θα δείξει σιγουριά και θάρρος και θα σε προσλάβουν. Αλλά καθώς μπαίνετε στην αίθουσα, ο ασυνείδητος νου σας χτυπάει ανελαίητα τον μπάζερ και ξαφνικά αρχίζετε να ιδρώνετε, να μην έχετε σταθερή φωνή, να έχετε ταχυκαρδία και να μην μπορείτε να απαντήσετε σε καμία ερώτηση. Οπότε είστε το απόλυτο αντίθετο της σιγουριάς και του θάρρου. Ίσως το μόνο σίγουρο σε όλο το γεγονός είναι ότι δεν θα σας προσλάβουν. Πώς και για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό. Ενώ δεν υπάρχει επίσημη ταχύτητα του πόσο γρήγορα μία εντολή μετατρέπεται σε συμπεριφορά, Έρευνε έχουν δείξει ότι η συνειδητή εντολή ταξιδεύει με μέση ταχύτητα 100 μίλια την ώρα στον εγκέφαλό μα. Ενώ η ασυνείδητη εντολή ταξιδεύει περίπου 100.000 μίλια την ώρα. Και έτσι νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιο μπάζερ έχει τον έλεγχο και ποιο είναι απλά κομπάρσο στο τηλεπαιχνίδι. Και σύμφωνα με έρευνε από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, τι οποίε πριν τι διαβάσω κάθισα πρώτα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο ανακάλυψαν ότι ο ασυνείδητος νους είχε υπαγορεύσει στον συνειδητό νου μας ή είχε πάρει ήδη μία απόφαση ένα μόλις δευτερόλεπτο πριν νομίσουμε ότι το αποφασίσαμε συνειδητά. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο συνειδητός νους μας είναι απλά ένας υπηρέτη του ασυνείδητου νου μας. Και μάλιστα η ανακάλυψη δεν τελειώνει εδώ, γι' αυτό αν δεν κάθεστε, καθίστε. Ανακάλυψαν ότι ο ασυνείδητος νους μας συχνά προβλέπει την απόφαση ή την απάντηση που επρόκειτο να πάρουμε συνειδητά λίγα δευτερόλεπτα πριν αποφασίσουμε ή απαντήσουμε συνειδητά. Ο ασυνείδητος νους μας έχει αρχίσει να ακολουθεί λοιπόν patterns ή στρατηγικές για να αποφασίσει ή παγορεύσει το τι θα κάνουμε ή τι θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι εξαιρετικό, δεν είναι؟ Πώ μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το έδαφο που προανέφερα, που θα μα επιτρέπει να αλλάζουμε πιο εύκολα και προ όφελό μα. Πώ μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ και αυτέ οι αλλαγέ να ενσωματωθούν στον ασυνείδητο προγραμματισμό μα άμεσα και αβίαστα. Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά, είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε δύο πολύ σημαντικά μέρη του εγκεφάλου μα. Το πρώτο είναι η αμυγδαλή. Και η αμυγδαλή είναι η συναισθηματική μονάδα επεξεργασία του εγκεφάλου μας έχει να κάνει με τον συναισθηματικό μα κόσμο, τη συναισθηματική αντίδραση που ενεργοποιείται σε οποιοδήποτε γεγονό που βιώνουμε. Το δεύτερο μέρο είναι ο υπόκαμπο. Αυτό το μέρο του εγκεφάλου είναι η λογική, το νόημα. Είναι ο σύγχρονο εγκέφαλο εντό εισαγωγικών που μα επιτρέπει να αξιολογούμε τι καταστάσει και τα γεγονότα που βιώνουμε. Και όταν αυτά τα δύο μέρη του εγκεφάλου λειτουργούν με ευθυγράμμιση και ισορροπία, μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά πράγματα στη ζωή μας. Όταν όμως λειτουργούν το καθένα με το δικό του βιολί και ρυθμό, τότε το χάος. Μας συμβαίνουν όλα αυτά που δεν θέλουμε να μας συμβούν, νιώθουμε όλα αυτά που δεν θέλουμε να νιώσουμε και αντιδρούμε έτσι όπως δεν θέλουμε να αντιδρούμε και όλα αυτά με μαθηματική ακρίβεια. Επομένως, για να ξαναγυρίσω στο παράδειγμα με την συνέντευξη, ο λόγος που άλλα λέμε συνειδητά στον εαυτό μας και άλλα καταλήγουμε να κάνουμε ασυνείδητα, συμβαίνει επειδή καθώς μπαίνουμε στην αίθουσα, η αμυγδαλή μας ξεκινάει και λειτουργεί κατόπιν ασυνείδητης εντολής. Και ως αποτέλεσμα αυτής της ασυνείδητης εντολής, σκεφτόμαστε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε λόγω της αντίθετης ικανότητας που έχει ο νους μας. Και ας μιλήσω με προσωπικό παράδειγμα. Εγώ είχα φοβία με τα αεροπλάνα, κυρίως με την απογείωση και την προσγείωση. Και είχα χρησιμοποιήσει αρκετέ τεχνικέ για να αντιμετωπίσω αυτή τη φοβία, όπω είναι η ύπνοση, ο διαλογισμό, η συμβουλευτική, τα ηρεμιστικά. Πριν οποιοδήποτε ταξίδι, πάντα έκανα ύπνοση και διαλογισμό και έλεγα αναρρίθμητε φορέ από μέσα μου ω μάντρα, Απολαμβάνω την υπέροχη πτήση. Με το που ξεκινούσε η απογείωση, έλεγα συνειδητά από μέσα μου πόσο απολαμβάνω την υπέροχη πτήση, και με τα μάτια του νου μου έβλεπα επεισόδιο τη σειρά Mayday. Η αλλιώ τρόμο στον αέρα. Η απόλυτη παράνοια. Απλά η αμυγδαλή μου είχε χτυπήσει κόκκινο και ο καημένο ο υπόκαμπο έκανε φιλότιμε προσπάθειε να μαζέψει τα σημάζευτα. Επομένω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα έφορο έδαφο, ένα έδαφο όπου μπορούμε να αρχίσουμε να ηρεμούμε την αμυγδαλή, ώστε να έχει μία ουδέτερη συναισθηματική αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει και στη συνέχεια να περάσουμε θετικές προτάσεις, οι σκέψεις, ή δηλώσεις στο να συνείδητο νου μας, με τέτοιο τρόπο που απλά να τις αποδεχτεί και να ξεκινήσει νέες, ωφέλιμες συμπεριφορές. Και μια καλή αρχή μπορείτε να κάνετε στην online πιστοποιημένη εκπαίδευση NLP Coach Practitioner όπου τα μαθαίνετε όλα αυτά. Τώρα, υπάρχουν πολλές ή καλύτερα υπάρχουν μερικές τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν. Αρχικά είναι η ύπνοση, το μόνο πρόβλημα με την ύπνοση είναι ότι είναι πολύ παρεξηγημένη, με τόση παραπληροφόρηση εκεί έξω, που πολλέ φορέ είναι απλά εξαντλητικό να εξηγήσει με στοιχεία πάντα τα ευεργετικά τη αποτελέσματα. Άλλη τεχνική είναι ο διαλογισμό. Ο διαλογισμό μοιάζει αρκετά με την ύπνοση, αλλά ο διαλογισμό είναι περισσότερο παρατήρηση των σκέψεων και των συναισθημάτων μα. Ο διαλογισμό δεν έχει καθοδηγούμενε υπνοτικέ εντολέ που θα οδηγήσουν σε αλλαγή συμπεριφορά. Ωστόσο, τόσο η ύπνοση όσο και ο διαλογισμό έχουν αρκετέ ομοιότητε στον τρόπο εκτέλεσή του. Υπάρχει και μια τρίτη τεχνική. Ο νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Η αλλιώ διανοητική συνειδητοποίηση των συναισθημάτων. Όπω μου αρέσει εμένα να τον ονομάζω. Μέσω του NLP και των τεχνικών του, αποσυνδέουμε την αμυγδαλή από συναισθηματικά φορτία παρελθοντικών γεγονότων και ενισχύουμε τον υπόκαμπο με νέες στρατηγικές ώστε να τις μοντελοποιήσει και να τις περάσει στο ασυνείδητο νου ως νέες αλλά πάγιες συμπεριφορές. Και όλα αυτά με την αμέριστη υποστήριξη του συνειδητού νου. Οπότε δουλεύουμε σε διπλό ταμπλό. Με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε αυτά που πραγματικά θέλουμε να σκεφτούμε, να νιώθουμε αυτά που θέλουμε να νιώσουμε, να αντιδρούμε έτσι όπως θέλουμε να αντιδρούμε και να δημιουργούμε στη ζωή μας αυτά που έως τώρα απλά θέλαμε να μας συμβούν. Χρησιμοποιώντας τις εκπληκτικές δυνάμεις της γλώσσας και της φαντασίας μας, με αυτές τις δύο μόνο δεξιότητες μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το έφορο έδαφος όπου η θετική αλλαγή μπορεί να συμβεί και να γίνει μέρος της πραγματικότητάς μας. Όσοι ασχολούμαστε είτε με την προσωπική ανάπτυξη, είτε με την συμβουλευτική, είτε με την ψυχική υγεία, Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, παρόλο που θέλουν την αλλαγή, δεν μπορούν να πούν στον εαυτό τους «σταμάτα το» ή «πιστεύω στον εαυτό μου». Διότι πολλές φορές και αποδεδειγμένα πλέον αυτά δεν λειτουργούν ή και δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό πιστεύω ότι όσοι ασχολούμαστε είτε με την συμβουλευτική, είτε με την προσωπική ανάπτυξη, είτε με την ψυχική υγεία, καλό θα ήταν να εστιάζουμε πολύ περισσότερο στο να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε την πραγματικότητα της ασυνείδητης κυριαρχίας μας, διότι οι άνθρωποι με τικ, οι άνθρωποι με ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος και παθαίνουν κρίσεις πανικού, οι άνθρωποι που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα ή να χάσουν βάρος, άνθρωποι όπως εσείς και εγώ, μπορούμε να αλλάξουμε μία συνήθεια ή μία συμπεριφορά πολύ πιο άμεσα και επιτυχημένα. Όσοι συμμετέχουν στην online πιστοποιημένη εκπαίδευση NLP Coach Practitioner διδάσκονται τι πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ και διαδικασίε τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδο σαν το NLP και η οποία γεννήθηκε από την μοντελοποίηση των άριστον συμπεριφορών. Στο NLP χρησιμοποιούμε αυτά που δουλεύουν. Και αυτή είναι η διαδικασία της αριστείας. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μερικοί άνθρωποι πετυχαίνουν απίστευτα πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι έχουν μια εσωτερική διαδικασία που του βοηθάει να πετύχουν τα απίστευτα πράγματα που επιθυμούν. Αν μπορούσατε να ρωτήσετε έναν χρυσόόλυμπιο νίκη, Πώ κάνει αυτό που κάνει, Κατά πάσα πιθανότητα θα σα απαντούσε Προπονούμε καθημερινά στο να γίνομαι καλύτερο, ή Έμαθα το πώ να κάνω αυτό που κάνω, με έναν τρόπο που μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Γνωρίζατε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία όλοι την έχουμε μέσα μας και μας επιτρέπει να καταφέρουμε και να πετύχουμε πράγματα που κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει. Όπως ακριβώς ο Χρυσός Ολυμπιονίκης. Η κατανόηση και η γνώση του πώς κάποιος κάνει αυτό που κάνει είναι η βάση της διαδικασίας της μοντελοποίησης που χρησιμοποιούμε στο NLP. Μοντελοποίηση είναι να αναγνωρίζουμε την εσωτερική διαδικασία κάποιου δηλαδή όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά βήματα που κάνει κάποιος και παράγει μια συγκεκριμένη άριστη συμπεριφορά ή συγκεκριμένες άριστες συμπεριφορές που δημιουργούν συγκεκριμένα άριστα εξαίρετα αποτελέσματα. Τα τρία βασικά κριτήρια για τη διαδικασία της μοντελοποίησης είναι οι πεπιθήσεις και οι αξίες, η φυσιολογία και οι στρατηγικές. Όταν γνωρίζουμε αυτά τα τρία κριτήρια είναι εύκολο να ανακαλύψουμε τι κάνει κάποιο ώστε να το μοντελοποιήσουμε και να εγκαταστήσουμε αυτή την εξαίρετη, αυτή την άριστη συμπεριφορά σε εμά. Για παράδειγμα, ποιε είναι οι πεπιθήσει του άλλου, τι είναι σημαντικό για εκείνον σε σχέση με αυτό που κάνει, Ποια συγκεκριμένη φυσιολογία έχει και χρησιμοποιεί όταν παράγει τη συγκεκριμένη άριστη συμπεριφορά, Ποια είναι η συγκεκριμένη στρατηγική που φέρνει το συγκεκριμένο άριστο αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η βάση του NLP. Και μπορείτε να μάθετε το πώς να γίνετε άριστοι σε ό,τι επιθυμείτε να πετύχετε για τον εαυτό σας, απλά συμμετέχοντας στην πιστοποιημένη online εκπαίδευση NLP Coach Practitioner. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι σημαντικό για εσάς, ώστε να δημιουργήσετε τώρα το ιδανικό σας μέλλον. Είναι άραγε η οικονομική ανεξαρτησία τα ταξίδια, να ζείτε με πάθος και σκοπό, να νιώθετε ολοκληρωμένοι, να είστε με τον έρωτα τη ζωή σας, να συνδέεστε επιτυχημένα με τους άλλους, να έχετε άριστη υγεία. Πώς γίνεται και τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν όλα όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Πώς γίνεται και τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν νιώθουν πληρότητα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι κανένα βιβλίο δεν μπορεί να σου μάθει το πώ να ζει τη ζωή σου. Μπορεί κανένα βιβλίο να μην μπορεί να σα μάθει το πώ να ζείτε τη ζωή σα, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη γνώση και ύλη που μπορούν να σα βοηθήσουν να ξεκλειδώσετε το ανώτερο επίπεδο των δυνατοτήτων σα και να κάνετε τη διαφορά, δημιουργώντα τώρα το ιδανικό σα μέλλον. Και μπορώ να σα διδάξω αυτή τη συγκεκριμένη γνώση, ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε τη ζωή που επιθυμείτε για τον εαυτό σας. Αν σας πω μην σκεφτείτε ένα μοβ ποτάμι. Θα το επαναλάβω. Αν σας πω μην σκεφτείτε ένα μοβ ποτάμι. Λοιπόν, τι σκέφτεστε. Πολύ σωστά. Σκέφτεστε ένα μοβ ποτάμι. Έτσι δουλεύει ο νους θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε το νου σα και να εστιάζετε σε αυτά που επιθυμείτε και όχι σε αυτά που δεν επιθυμείτε. Δεν νομίζετε ότι η απόκτηση αυτής της γνώσης, το πώς δηλαδή χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα το νου σα θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτά που θέλετε για τον εαυτό σας. Αυτό είναι το πιο βασικό σημείο και η προϋπόθεση και η διαφορά που κάνετε διαφορά για να πετύχετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Απλά σκεφτείτε αυτό, δεν μπορείτε να σκεφτείτε αυτό που δεν θέλετε να σκεφτείτε χωρίς να το σκεφτείτε. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε αυτό που δεν θέλετε να σκεφτείτε χωρίς να το σκεφτείτε. Μόνο έξι πράγματα μπορείτε να κάνετε μέσα στο νου σα. Το γνωρίζατε αυτό? Όταν θα μάθετε αυτά τα έξι πράγματα και αντιληφθείτε το πώς πρέπει να τα χρησιμοποιείτε και να τα εξελίξετε, θα καταφέρετε να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Τι υπέροχη γνώση να μπορείτε μόνο εσεί να κρατάτε το κλειδί του δικού σα πεπρωμένου και μέλλοντο. Και αν θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα και να πάτε τη ζωή σα στο επόμενο επίπεδο, τότε πρέπει να πάρετε μέρο στην online πιστοποιημένη εκπαίδευση NLP Coach Practitioner, όπου θα μάθετε τόσα πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε την δική σας θετική αλλαγή και την επιτυχία σας. Επικοινωνήστε μαζί μου, γιατί τα τμήματά μου είναι ολιγομελή και οι θέσει κλείνουν. Η εκπαίδευση αυτή σα επιτρέπει να προγραμματίσετε τι σκέψει, τα συναισθήματα και τι συμπεριφορέ σα προ την επιτυχία σα σε κάθε τομέα τη ζωή σα. Η επόμενη online εκπαίδευση ξεκινάει 11 Μαου του 2024 και η διάρκειά τη είναι τρίμηνη. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μου για να προλάβετε τη θέση σας. Έχω βάλει και τον οδηγό σπουδών σε link στην περιγραφή του επεισοδίου και ανυπομονώ να σας γνωρίσω και να αλλάξουμε μαζί προς το καλύτερο. Ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok παπάκι Athens NLP. Μπείτε στο site μας για να δείτε τα υπέροχα προγράμματα και υπηρεσίες μας. Θα έχω όλα τα σχετικά links από κάτω. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνω και διδάσκω επικοινωνήστε μαζί μου στο info.papakiathensnlp.gr. Κάντε εγγραφή και ακολουθήστε το κανάλι μας σε YouTube και Spotify. Κάντε like και αφήστε σχόλιο με το πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Αν έχετε απορίες ή θέλετε να σας μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα, γράψτε σχόλια από κάτω ή στείλτε μήνυμα στο Instagram παπάκι athensnlp. Και σε όσους αρέσουν τα επεισόδια NLP Talks, βάλτε 5 αστεράκια στο Spotify. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να ανέβει το podcast και να μάθουν περισσότεροι άνθρωποι πώς να αλλάζουν αποτελεσματικά προς αυτά που θέλουν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όσες και όσους φτάσατε μέχρι εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό απόγευμα ή βράδυ από όπου στον κόσμο και αν με ακούτε. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!